Τώρα, κύριε Μιχαλολιάκο, θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο? Είναι θετικό ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δέχεται τόσο σύντομα σε σχέση με την εκλογή του για πρώτη φορά στην ηγεσία των ΗΠΑ τον Έλληνα Πρωθυπουργό? Έτσι, παρόλο το γεγονός ότι, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, όπως και αγαπητοί ακροατές σας, τηλεθεατές σας, ότι μας χωρίζει ιδεολογικό και πολιτικό χάος από το ΣΥΡΙΖΑ, το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός Ελλάδος θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ευχόμεθα να έχει κάποιο θετικό αποτέλεσμα για την πατρίδα μας. Έχουμε τις επιφυλάξεις μας, θα το δούμε στο μέλλον. Σε ό,τι αφορά το χρέος, είναι δεδομένο και είναι πάγια θέση της Χρυσής Αυγής ότι με το χρέος αυτό το οποίο υπάρχει σήμερα δεν είναι δυνατόν να αναπτυχθεί η ελληνική οικονομία. Και πράγματι υπάρχουν δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ όπου μιλούν για τη μείωση του ελληνικού χρέους. Ευχόμεθα αυτό να γίνει πραγματικότητα. Μάλιστα. Τώρα, τον Τραμπ πώς το βλέπετε στους πρώτους μήνες της θητείας του? Καταρχάς, είδαμε ότι είχε πολύ καλές προθέσεις να κάνει διάφορα πράγματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα κάνει όμως? Βλέπουμε ότι συναντά σοβαρά εμπόδια, διότι για όσους γνωρίζουν τα ζητήματα της οικονομίας, εξωτερικής πολιτικής, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν είναι ένα μαγαζί, για να το πω διαφορετικά. Είναι πολλά μαγαζιά και πολλά αντικρουόμενα συμφέροντα. Είναι οι εταιρείες των πετρελαίων, είναι οι εταιρείες των όπλων, είναι οι μυστικές υπηρεσίες, είναι το συμφέροντα. Κογκρέσο, είναι η Βουλή, είναι οι λομπίστες, είναι πάρα πολλοί οι πόλοι της εξουσίας μέσα σε αυτή τη μεγάλη χώρα. Από εκεί και πέρα, εμείς σαν Ελλάδα δεν έχουμε γνωρίσει ευμενή πολιτική εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών, παρόλο που υπήρξαμε συνεπείς σύμμαχοί τους. Και από πλευράς βεβαίως ΣΥΡΙΖΑ που γίνεται αυτή η συνάντηση, να κάνω μια ιδεολογική παρατήρηση, δεν μπορώ να λησμονήσω το Αμερικάνοι φωνιάδες των λαών και τα δεκάδες ζευγάρια παπούτσα που έχουν κάψει οι σύντροφοι του Αλέξη Τσίπρα στις πορείες προς την Αμερικανική Πρεσβεία. Όχι, ακόμη και τώρα τις κάνουν. Μιλάμε για απόλυτη σχιζοφρένεια. Ακόμη και τώρα τα λένε δηλαδή. Η νεολαία τους βγάζει ανακοινώσεις στο Τμήμα Δικαιωμάτων. Τέλος πάντων, είναι φιλοαμερικανοί κομμουνιστές, αμερικανοκομμουνιστές. Πώς βλέπετε τις εξελίξεις κατά τη διάρκεια αυτού του έτους, λέω μέχρι τέλη Δεκεμβρίου δηλαδή, για να μπορούμε να τις προσδιορίσουμε σε ένα χρονικό επίπεδο που μπορούμε, μισό λεπτό να θέσω το ερώτημα, που μπορούμε να πούμε πέντε πράγματα? Καταρχήν έχουμε το θέμα της αξιολόγησης. Εκτιμάται ότι θα κλείσει γρήγορα. Μετά υπάρχουν διάφορες πληροφορίες περί ανασχηματισμού. Αφού κλείσει η αξιολόγηση, ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών βλέπετε? Για κάντε μας μια γενικότερη. Εάν δεν κλείσει η αξιολόγηση μέχρι τέλη του έτους, και νομίζω το γράφατε και εσείς προσωπικώς. Θα κλείσει, κύριε Μιχαλολιάκο. Ναι, το γράφατε και εσείς προσωπικώς στην εφημερίδα, στην Κόντρα News, δεν πρόκειται να κλείσει ποτέ. Η κατάσταση, η νέα πολιτική κατάσταση που έρχεται στη Γερμανία είναι εξαιρετικά δυσμενή στο θέμα αυτό, στο να κλείσει μια αξιολόγηση. Η ενδεχόμενη εταίροι, κυβερνητική εταίροι της Μέρκελ, τόσο οι κυρίως οι φιλελεύθεροι, οι οποίοι θα παίξουν σημαντικό ρόλο στο θέμα της οικονομίας, είναι απόλυτα αρνητικοί. Άρα δεν βλέπετε εσείς πιθανότητα εκλογών άμεσα στη χώρα? Δεν τις βλέπει κανείς αυτές τις εκλογές. Εγώ βλέπω ότι έχει βαλτώσει η πολιτική ζωή της χώρας. Βλέπω επίσης, εάν πάτε σε μια καφετέρια, σε ένα καφενείο, δεν θα ακούσετε πολιτικές συζητήσεις. Όχι, από κανένα. Ο κόσμος έχει πνιγεί σε μια αδιαφορία. Λόγω και αυτό είναι έχει, εξαιρετικά ανησυχητικό. Μάλιστα. Πολύ περίεργο το δημοσίευμα. Δεν τα γράφει έτσι στο σπίτι. Προφανώς έχει πληροφορίες από την εταιρεία τη Fraport. Μάλιστα. Τι συμβαίνει εδώ πέρα? Όχι, αυτό το θέμα πρέπει να το θέσετε στη Βουλή από Δευτέρα. Εάν οπωσδήποτε και θα το θέσουμε στη Βουλή, και να ξέρετε ότι εμείς ήμασταν και από αυτούς που καταψηφίσαμε την πώληση των αεροδρομίων. Όπου τελικά με αυτές τις ζημίες οι οποίες εμφανίζεται, τελικά θα χαρίσουμε τα αεροδρόμια και θα πληρώσουμε και από πάνω. Ναι, είναι εκεί έχει καταδείξει. Δηλαδή, εδώ υπάρχουν μεγάλες ευθύνες, ποινικές ευθύνες για αυτούς οι οποίοι υπέγραψαν και την πώληση των αεροδρομίων, διότι δεν κατοχύρωσαν τα ελληνικά συμφέροντα. Άφησαν κάποιο παράθυρο ανοιχτό στην συμφωνία την οποία υπέγραψαν, ούτως ώστε να ζητά η Fraport, και όχι μόνο η Fraport, και οι συνεταίροι της, είναι γνωστό αυτό το πράγμα κτλ., να ζητούν 70 εκατομμύρια, ξέρετε, από τον ελληνικό λαό. Εδώ κάτι περίεργο συμβαίνει, κύριε Μιχαλολιάκο. Το περίεργο που συμβαίνει. Ξέρετε είναι ότι οι γερμανικές επιχειρήσεις κολοσσοί δεν είναι αρπακόλα. Έχουν έρθει και έχουν καταγράψει τι έχει συμβεί. Και εν συνεχεία είδαν κάτι άλλο και ζητάνε τα χρήματα. Είναι μεγάλοι οργανωμένοι απατεώνες. Το ζήσαμε αυτό με τη Siemens, με την περίπτωση
περίφημη ιστορία με τον εξοδικαστικό συμβιβασμό, όπου μέσα σε όλα τα άλλα θα κάνανε και σεμινάρια για να διδάξουν τους Έλληνες διαφάνεια. Ξεπουλιέται η πατρίδα μας κομμάτι-κομμάτι, αυτό καταγγέλουμε με την πολιτική των μνημονίων που άρχισε το ΠΑΣΟΚ, συνέχισε η Νέα Δημοκρατία μαζί με το ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου και συνεχίζει δυστυχώς και ο ΣΥΡΙΖΑ διαψεύδοντας τις προεκλογικές του εξαγγελίες και όσα είχε υποσχεθεί στον ελληνικό λαό. Ξεπουλιέται η πατρίδα μας κομμάτι-κομμάτι και θα πρέπει ο ελληνικός λαός επιτέλους να σταματήσει να διαφορεί, να βγάλει από πάνω του αυτό το πνεύμα του ραγιαδισμού, να αντισταθεί, να σηκωθεί από τους καναπέδες, να βγει από το σπίτι του, να διεκδικήσει την πατρίδα του πίσω. Μάλιστα. Κύριε Μιχαλολιάκο, τον τελευταίο καιρό στο πολιτικό σύστημα της χώρας δεν βλέπω να υπάρχει διάθεση ούτε επικοδομητικής κριτικής, αλλά ούτε και επικοδομητικής, αν θέλετε, άσκησης εξουσίας. Βλέπουμε μάχες χαρακομμάτων με προσωπικές επιθέσεις, κυρίως μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας, Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Δεν βλέπω διάθεση από τα κόμματα αυτά να συνεννοηθούν. Τώρα ζητά συνεννόηση ο ΣΥΡΙΖΑ και πολύ καλά κάνει. Όταν ήταν στην αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ ζητούσε η Νέα Δημοκρατία και πολύ καλά έκανε, αλλά δεν έβρισκε ανοιχτά αυτιά ώστε να συνεργαστούν σε κάποιο επίπεδο. Πού βλέπετε να οδηγεί τη χώρα, γιατί το κλίμα πραγματικά είναι πολύ άρρωστο. Το είπατε κι εσείς. Δεν ασχολείται κανένας με την πολιτική και επιτρέψτε μου να σας πω, 9 στους 10 πολίτες της χώρας, αν ρωτήσετε ποια είναι η γνώμη σου για τους πολιτικούς, θα σου πούνε ότι είναι ή απατεώνες ή λαμόγια. Ένας θα βρεθεί να σου πει ότι έχουν ένα ενδιαφέρον γιατί από αυτούς καθορίζεται το μέλλον της χώρας. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Θέλω να τονίσω, να συμφωνήσω μαζί σας ότι δεν γίνεται πολιτική, δεν υπάρχει πολιτική ζωή στη χώρα σήμερα. Αρχής γενομένης από τα όσα είπαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τόσο ο Πρωθυπουργός της χώρας όσο και ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ ο ένας κατηγόρησε τον άλλον ότι αντιγράφει το πρόγραμμά του. Ναι. Κατ' ουσίαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία ακολουθούν την ίδια πολιτική με διαφορετικές κάποιες μόνο επικεφαλίδες και πρόσημα. Ακολουθούν την πολιτική του μνημονίου. Δεν υπάρχει πολιτική στην Ελλάδα για τον απλούστατο λόγο ότι την πολιτική ζωή τη διαμορφώνουν ξένα κέντρα αποφάσεων και εναντίον όλων αυτών μάχεται η Χρυσή Αυγή. Και στο σημείο αυτό, να μου επιτρέψετε να απαντήσω, γιατί υπάρχουν πολλοί άλλοι καλοπροαίρετοι, άλλοι κακοπροαίρετοι που λένε ότι δεν σας βλέπουμε. Πού να μας δούνε, στο όνειρό τους να μας δούνε, στο φαντασία τους. Τα κανάλια μας έχουν αποκλείσει παράνομα, μας έχει αποκλείσει η Βουλή και από τη θέση του Αντιπροέδρου. Όλα τα κόμματα της Βουλής έχουν Αντιπρόεδρο εκτός από τη Χρυσή Αυγή, όλα τα κόμματα της Βουλής παίρνουν χρηματοδότηση εκτός από τη Χρυσή Αυγή. Υπάρχει το κόμμα των πολιτικών κομμάτων, το πολιτικό καταστημένο, που δικαίως είναι εναντίον αυτού ο ελληνικός λαός, και υπάρχει και ένα νέο κίνημα πολιτικό που λέγεται Χρυσή Αυγή. Και σήμερα, την ώρα αυτή που μιλάμε, πριν λίγα λεπτά, στο κέντρο του Πειραιός, αγωνιστές της Χρυσής Αυγής, χρυσαυγίτες και χρυσαυγίτσες, μοίραζαν έντυπο υλικό, εφημερίδες του κινήματός μας. Δίνουμε τη μάχη σε πλατείες, σε δρόμους. Είμαστε παρόντες, παρόλες τις αντισυγκεντρώσεις, παρόλες τις απαγορεύσεις και τον παράνομο και αντισυνταγματικό αποκλεισμό. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο έχετε κατ' επανάληψη προσφύγει, τι σας απαντά? Σήμερα μόλις ο συνεργάτης προς μου, την παρουσία σας, την απουσία σας μάλλον, την παρουσία σας, μάλιστα, εδώ έχετε παρουσία, σε άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τι απαντά το Ισουρού? Σήμερα μόλις ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματός μου που έχω διορίσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας έθεσε το ερώτημα αυτό στον πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως. Τι απάντησε, και κύριε? Δεν του απήντησε, είπε ότι θα του απαντήσει τη Δευτέρα. Έχουμε στείλει επανειλημμένως εξώδικα, ο αποκλεισμός μας είναι συνεχής, έχουν φτάσει στο σημείο, έστειλε μια οδηγία το ΕΣΟΥΡΟΥ ότι η κρατική τηλεόραση θα πρέπει να μεταδίδει τις ομιλίες τις δικές μου και τις εμφανίσεις μου εφόσον δεν παραβαίνουν τον ποινικό νόμο. Έχει φτιάξει έρθει μια επιτροπή δεοντολογίας από κάποιους σύντροφους, κάποια ορφανά του Μάρξ και του Τρότσκι και του Στάλιν που νέμονται την κρατική ραδιοτηλεόραση και λένε ότι ο λόγος μας είναι διχαστικός και γι' αυτό δεν τον παρουσιάζουν. Δεν θα μας φημώσουν όμως, θα συνεχίσουμε τον αγώνα. Πριν 4 ακριβώς χρόνια τέτοιες ημέρες
ο Ομιλών βρίσκεται σε ένα κελί της αντιτρομοκρατικής και στη συνέχεια στις φυλακές του Κορυδαλού. Σαν τέτοιες μέρες. Τέτοιες ακριβώς μέρες. Σήμερα ήμουν φιλοξενούμην στην αντιτρομοκρατική, σε κάτι κελιά 2x1 που είναι τσιμεντένια. Με την κρατική επιχορήγηση τι γίνεται, τι πρέπει να γίνει, πρέπει να τελεσιδικήσει. Σε ένα χρόνο λένε περίπου θα τελειώσει η δίκη, κάποιοι παράγοντες κλπ. Εγώ δεν το γνωρίζω αυτό το πράγμα. Πρωτόδικα θα ολοκληρωθεί. Εάν πέσει η εγκληματική οργάνωση, κατευθείαν θα πρέπει να μας αποδοθούν τα χρήματα της κομματικής επιχορηγήσεως, τα οποία έχουν ξεπεράσει το ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά τα οποία δεν έχετε εισπράξει, νομίζω βάσει των ποσοστών σας. Από το 2013 η Χρυσή Αυγή έχει λάβει μέρος σε 4 εκλογικές αναμετρήσεις, λειτουργεί ακόμα χωρίς ούτε ένα ευρώ κρατική χρηματοδότηση. Την ίδια στιγμή που η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ χρωστάνε πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, και δεν τα πληρώνουν κιόλας. Να τα χρωστάνε, να τα ρυθμίσουν. Και είναι και αδύνατο να τα πληρώσουν. Ακριβώς. Τώρα, τι έχει γίνει με τον βουλευτή, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε, τον κύριο Μίχο? Ναι. Θέλω με ειλικρίνεια να μου μιλήσετε. Βεβαίως θα σας μιλήσω με ειλικρίνεια. Δεν έχει καταλάβει κανείς. Μας έδωσε κανείς τη δυνατότητα να μιλήσουμε. Έβγαλε μια ανακοίνωση, εξέδωσε μια ανακοίνωση ο πρώην βουλευτής σας. Βεβαίως. Άφησε κάποια υπονοούμενα. Ναι, τι έχει συμβεί, γιατί ανεξαρτητοποιήθηκε ο βουλευτής? Θα απαντήσω σε όλα, τονίζοντας καταρχάς ότι δεν αποτέλεσε για μας έκπληξη. Το είχε γράψει ο βηματοδότης στις 15 Μαρτίου. Ο έγκυρος. Το βηματοδότη, δηλαδή το θυμάμαι. Τι είχε γράψει? 15 Μαρτίου του 2017, μπορείτε να το βρείτε στο διαδίκτυο, όταν ανεξαρτοποιήθηκε ο βουλευτής Κουκούτσης, ναι, είπε ότι ο επόμενος που θα ανεξαρτοποιηθεί είναι ο βουλευτής Μίχος. Εγώ δεν καταλαβαίνω τους λόγους για τους οποίους πήγε στον κύριο Βούτση και ανεξαρτοποιήθηκε ο κύριος Μίχος. Όφιλε πρώτα να έρθει στα όργανα του κόμματος. Η Χρυσή Αυγή θα συνεχίσει. Μισό λεπτό, είχατε κάποια εσωκομματική διαφωνία? Δεν μπορεί. Κάποιο από τα υπονοούμενα πρόβλημα, τα οποία λέει. Λοιπόν, ότι η Χρυσή Αυγή, στη Χρυσή Αυγή έχουν μπει αλότρια στοιχεία, διάφοροι όψιμοι εθνικιστές κτλ. Δεν ισχύουν τίποτε. Αντιθέτως, έχω δεχτεί κρούσεις από παραπάνω από 5 βουλευτές, πρώην βουλευτές, να πολιτευτούν με τη Χρυσή Αυγή και έχω αρνηθεί. Γιατί δεν θέλω η Χρυσή Αυγή να πάρει τίποτε από το παλαιό πολιτικό κατεστημένο. Αφήνετε κάτι να ορίσει ότι μπορεί να συζητά με άλλο κόμμα? Δεν ξέρω αν συζητάει με άλλο κόμμα. Αυτό είναι δικαίωμά του του ανθρώπου και του εύχομαι και καλή τύχη από εδώ και πέρα στη ζωή. Υπάρχει του ένα θέμα με την έδρα όμως. Εγώ είμαι από αυτούς που υποστηρίζουν ότι ένας βουλευτής, μισό λεπτό κύριε Μιχαλογιάκο, δεν εκλέγεται μόνος του. Είτε αφορά τη Νέα Δημοκρατία, είτε όχι, βεβαίως είναι και η προσωπική του παρουσία, αλλά εκλέγεται με την ομπρέλα ενός κόμματος. Εδώ υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα. Θα παραιτηθεί ο κύριος Μίχος? Όχι, δεν θα παραιτηθεί. Πάγια αρχή δική μας. Και δεν αφορά μόνο το κόμμα μας, αφορά όλα τα κόμματα. Είναι ότι οι βουλευτές οι οποίοι παρετούνται, ανεξαρτοποιούνται, θα έπρεπε να παραδίδουν και την έδρα τους. Μάλιστα. Αλλά δεν την παραδίδει ο κ. Μίχος. Χρησιμοποιεί ως επιχείρημα, το οποίο είναι σεβαστό από μία πλευρά, το γεγονός ότι είναι κατηγορούμενος, είναι υπόδικος, επειδή ακριβώς ήταν βουλευτής Χρυσής Αυγής και θέλει να δικαστεί ως βουλευτής. Θέλω να πω πάντως, για να δώσω μία απάντηση, ότι η Χρυσή Αυγή είναι παρούσα. Δίνει τον αγώνα της, δεν έχει βάλει νερό στο κρασί της, δεν έχει αλλάξει. Και επίσης να αναφερθώ και σε κάποια έντυπα και διαδικτυακά μέσα, τα οποία λένε ότι η Χρυσή Αυγή έχει εσωκομματικά και προβλήματα ηγεσίας, ότι παίζουν ένα βρώμικο ρόλο και αυτό που θέλουν είναι, επειδή η Χρυσή Αυγή είναι μαγαζί γωνία και όπως δείχνουν όλες τις δημοσκοπήσεις, η επόμενη Βουλή θα είναι πεντακομματική, θέλουν να βρουν μια θεσούλα, μάλιστα, στα ψηφοδέλτια της Χρυσής Αυγής. Δεν θα τη βρουν αυτή τη θεσούλα, τους το λέω και δημοσίως, για να το πάρουν απόφαση. Εμείς σας δώσαμε χρόνο πάντως, κύριε Μιχαλολιάκο, να τοποθετηθείτε και νομίζω ότι απαντήσατε σε όλες τις ερωτήσεις. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ κύριε να σας ευχαριστήσω και να πω ότι το ότι δεν είχα μιλήσει μέχρι τώρα, 2 μέρες δηλαδή που περάσανε, δεν ήταν ότι δεν έχουμε τίποτε να πούμε. Δεν σας δόθηκε η δυνατότητα. Και σας τα είπα, δεν μας δόθηκε η δυνατότητα. Επιπλέον, τη Δευτέρα πρόκειται να συνεδριάσει η κεντρική μας επιτροπή και να βγάλει και επίσημα την απόφασή της. Μάλιστα. Κύριε Μιχαλογιάκο, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ σας καλό ευχαριστώ. Βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.